Πάμε λοιπόν τώρα στα Νέα Στήρα να βρούμε την Ηλιάνα Πετρή. Υπάρχει νεκρός στην Εύβοια, υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές, υπάρχουν και δραματικές στιγμές και απόψε θα αποκαλύψουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο από μια δραματική διάσωση μιας οικογένειας Γερμανών εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς οι άνθρωποι βγήκαν σώοι και αυλαβείς, αλλά οι εικόνες τρομάζουν, Ηλιάνα. Δυστυχώς, Σία, την ώρα που εδώ τα Νέα Στήρα πάγωναν στο άκουσμα του θανάτου του κτηνοτρόφου, του 69χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, πάγωσαν και όλοι, κανένας δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Αντίθετα όμως με αυτή την περίπτωση να πάμε σε ένα θετικό, σε αυτή την διάσωση η οποία συγκλονίζει. Εξασφαλίσαμε λοιπόν το βίντεο όπου άνδρες της πυροσβεστικής διασώζουν μία πενταμελή οικογένεια Γερμανών οι οποίοι βρισκόντουσαν εδώ και συγκεκριμένα βρισκόντουσαν. Βλέπουμε τις εικόνες από το βίντεο, καθώς βρισκόντουσαν για παραθερισμό εδώ στην Εύβοια και την ώρα που εκείνοι βρίσκονταν στο σπίτι το οποίο είχαν νοικιάσει, είδαν τα νερά να κατευθύνονται προς το σπίτι, ζήτησαν σε βοήθεια την πυροσβεστική και όπως φαίνεται και από το βίντεο έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι πυροσβέστες, μια δραματική διάσωση τελικά και των πέντε. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά από το βίντεο πώς ένας πυροσβέστης έχει δεθεί με ένα σχοινί προκειμένου να προφυλαχθεί και ο ίδιος στην προσπάθειά του να περάσει απέναντι, καθώς τα νερά βλέπουμε ότι είναι ορμητικά. Για να μην παρασυρθεί λοιπόν ο ίδιος από τον χήμαρο, έχει δεθεί από ένα σχοινί. Οι συνάδελφοί του τον κρατάνε και με μεγάλη προσοχή περνάει απέναντι. Σταδιακά λοιπόν διασώζει έναν προς έναν. Τον βλέπουμε τους δύο γονείς, εδώ πόσο αλλά και δύσκολο τα τρία είναι. Ανήλικα παιδιά. Συγγνώμη, προσπαθώ να περιγράψω την εικόνα την οποία δεν βλέπεις εσύ, Ηλιάνα. Εμείς τον βλέπουμε τη στιγμή που αφού έχει δεθεί με το σκηνή, ο πυροσβέστης προσπαθεί να διασχίσει αυτό τον χήμαρο που τα νερά του είναι τρομερά ορμητικά. Βλέπουμε πόση προσπάθεια καταβάλει, πόση δύναμη βάζει για να περάσει απέναντι. Πιάνεται από ένα κλαδί προκειμένου να βοηθήσει τον εαυτό του να τα καταφέρει και καταφέρει τέλος πάντων να περάσει απέναντι προκειμένου να φτάσει στο σπίτι της οικογένειας που είναι από την άλλη πλευρά από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Έτσι ακριβώς και είναι μια διαδικασία η οποία Σία επαναλήφθηκε πέντε φορές. Γιατί πρόκειται για μια πενταμελή οικογένεια, διασώθηκαν πέντε φορές η ίδια διαδικασία, με πολύ μεγάλη προσοχή, με υπομονή, αλλά και με το άγχος να καταφέρουν να διασώσουν και τα πέντε άτομα που βρισκόντουσαν στην ακριβώς απέναντι πλευρά. Βλέπετε πόσο ορμητικά είναι τα νερά. Να πούμε ότι μαζί με τα νερά περνούσαν και φερτά υλικά, είχαν πολύ μεγάλη ορμή, χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε αυτή την περίπτωση. Διασώθηκαν και οι πέντε άνθρωποι, οι οποίοι όπως είπαμε ήταν Γερμανοί και βρισκόντουσαν εδώ για διακοπές. Πραγματικά συγκλονιστικό. Αξέχαστες θα τους μείνουν αυτές οι διακοπές. Είχαν και περιπέτεια, ευτυχώς με θετική έκβαση βεβαίως, διότι διαφορετικά θα συζητούσαμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε αυτή την περιοχή υπήρχε ρέμα, ήταν χύμαρος, είναι ποτάμι που φούσκωσε, τι είναι? Πρόκειται για την παραλία των Τζακέων. Εκεί τα νερά κατέβαιναν ουσιαστικά από το ποτάμι προς την θάλασσα. Είδαμε ότι είχαν πολύ μεγάλη ορμή. Ήταν και πολύ μεγάλος ο όγκος των νερών, Σία. Και όλο αυτό ταυτόχρονα με την μεγάλη ταχύτητα είχε ως αποτέλεσμα και να σπάσουν δρόμοι και να χωριστεί και η παραλία μάλιστα στα Μεσοχώρια. Μια πολύ συγκλονιστική μάλιστα επίσης εικόνα που καταγράψαμε με την κάμερα του Sky. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα και καλησπερίζουμε τηλεφωνικά τον διοικητή της πυροσβεστικής Χαλκίδας, τον κύριο Περικλή Κουλκουβίνη. Συντονίσατε, συμμετείχατε σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης, κύριε διοικητά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς έχει η κατάσταση, αλλά και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η επιχείρηση για την οποία σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μόνο να διορθώσω ότι απομακρύνθηκα με ασφάλεια τρία άτομα, η μαμά και δύο παιδάκια, διότι ο μπαμπάς και το ένα παιδάκι είχαν καταφέρει εκ των προτέρων να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να περάσουν από την απέναντι όχθη του. Αυτό το αυτοκίνητο που βλέπουμε εκεί στα πλάνα, σε αυτό το βίντεο, είναι το αυτοκίνητό τους? Δηλαδή ξεκίνησαν, έφτασαν μέχρι κάπου και εκεί σας καλέσανε? Όχι, όχι, όχι. Αυτή ήταν Γερμανοί υπηκόοι, μια οικογένεια, η οποία φιλοξενούνταν σε αυτό το σπίτι. Αχα. Και το αυτοκίνητο ήταν το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.
Μάλιστα. Και... Μας καλέσαν για ότι ξαφνικά υπήρξε αύξηση ροής και ποσότητας υδάτων. Ανέβηκαν σε ένα μικρό υπόστεγο για να μην κινδυνεύσουν. Φτάσαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με 3 οχήματα και 7 άντρες. Και από ό,τι είδατε, με καλή προσπάθεια, καταφέραμε και τους απομακρύνουμε με ασφάλεια. Στη συνέχεια, μάλιστα, μια δύσκολη επιχείρηση, γιατί ήταν και αντίξωες οι συνθήκες και τρομερά ορμητικά τα νερά. Βέβαια, εσείς είστε άριστα εκπαιδευμένοι, αλλά εμάς η εικόνα που βλέπουμε πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Πολλά μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να το γνωρίζετε ότι είναι πάντα οδηγός και πάντα για να βοηθάει τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλκουβίνη. Καλό σας βράδυ.